τι είναι, δεν είναι πως θα πω. Περίμενε, περίμενε. Κύριε Παντελιά. Καλησπέρα και από μένα. Έτυχε σήμερα κατά κάποιο τρόπο, χωρίς να το γνωρίζω, δύο συνάδελφοι να με εξαπτωθούν. Πραγματικά δεν ξέρω αν το πιστέψετε, αλλά και εγώ ήρθα σήμερα για να δηλώσω επίσης την ανεξαρτοποίησή μου. Το έχω αποφασίσει εδώ και καιρό. Άργησα να το κάνω κιόλας, κατ' εμέ. Η αλήθεια είναι ότι από την αρχή ποτέ δεν ήμουν μέρος και ποτέ δεν φράστηκα μέρος αυτή της ομάδας για την πόλη μας. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί μου είχαν πει ότι προέκυψα και η πραγματικότητα είναι αυτή. Κανείς δεν περίμενε μια κοπέλα 25 χρονών, χωρίς εμπλοκή στα κομματικά, χωρίς οικογένειά μου να έχει ασχοληθεί πριν με την πολιτική, να την επιλέξει ο κόσμος. 2,5 μήνες πριν τις εκλογές, λοιπόν, με έβαλε υποψηφιότητα, με επέλεξε ο κόσμος και ήταν τιμή μου, αλλά δεν με περίμενε κανείς. Στην ουσία, άλλοι βγήκαν, άλλοι στηρίχτηκαν και εγώ ήμουν μόνη μου από την αρχή. Ωστόσο, έχω μάθει στη ζωή μου ό,τι αναλαμβάνω να δίνω όλο μου τον εαυτό. Εγώ σήμερα αισθάνομαι πολύ λίγη απέναντι στους συνειμότητες μου, γιατί δεν με σώζω από την αρχή μου μόνη μου. Δεν είχα καμία στηρίξη, δέχτηκα στο έπακρο την αδιαφορία και πιστεύω ότι ο ρόλος του Δημοτικού Συμβούλου είναι να προσφέρει. Δεν είχα βλέψεις για να αναλάβω κάτι υψηλό, ήθελα και εγώ να προσφέρω, να δώσω και εγώ το λιθαράκι μου. Ο ρόλος του Δημοτικού Συμβούλου δεν είναι ένα πουλοφιόνι στα Δημοτικά Συμβούλια. Αυτό υπήρξα στην αρχή λόγω και εξέλιξης εμπειρίας μου. Στη συνέχεια όμως είπα τα πράγματα, άρχισα να εκφράζω την άρνησή μου στη δημοτική ομάδα και εν πάση περιπτώσει για να μην είμαι ακριβωρό, δεν ήταν τα πράγματα έτσι όπως τα περίμενα. Παραμένω ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλος και θεωρώ ότι πρέπει πλέον να αλλάξει η νοοτροπία της πολιτικής στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έτσι όπως πάμε, οδηγούμαστε στην καταστροφή, ήδη έχουμε φτάσει στην καταστροφή. Πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία και η νοοτροπία των πολιτών. Αυτό που είδα εγώ στα 3 χρόνια είναι ότι κανένας νέος δεν ασχολείται με την πολιτική. Μεταξύ 20 και 30 ετών όλοι απεχθάνονται και απέχουν την πολιτική. Για ποιο λόγο άραγε? Λοιπόν, πρέπει να βάλουμε τους νέους μπροστά, αυτούς που θέλουν να βοηθήσουν πραγματικά τον τόπο τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή ήταν η μείωση μου. Και είναι τελείως, να το δηλώσω πάλι, τελείως ανεξάρτητα από τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβούλων. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λόγος ο κύριος Θεόδωρο Καραλαμπίδη, παρακαλώ, τον λόγο κύριε. Κύριε Πρόεδρε, και εγώ με τη σειρά μου. Ευχαριστώ.